δούμε τους ζυγούς, που για τους ζυγούς ο Ποσειδώνας είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία από τη μία πλευρά, επηρεάζει τώρα τους γεννημένους χοντρικά μετά τις 3 Οκτωβρίου και μέχρι περίπου τις 9 Οκτωβρίου, για φέτος μιλάω. Εσείς λοιπόν τώρα μπορεί να έχετε διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της δουλειάς σας ή μπορεί να έχετε κάποιες απογοητεύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα της δουλειάς, είτε από ανθρώπους που συνεργάζεστε μαζί τους ή μπορεί να είναι και από την ίδια τη δουλειά, δηλαδή να φταίει κάτι εκεί και να μην πηγαίνει τόσο καλά και να έχετε μεγαλύτερη σύγχυση για το τι θα κάνετε παρακάτω, αν θα πρέπει να την συνεχίσετε αυτή τη δουλειά ή αν θα πρέπει να διακόψετε και να σκεφτείτε κάτι άλλο. Όλο αυτό το μπέρδεμα, τέλος πάντων, αφορά κυρίως σε επαγγελματικά θέματα από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει να κάνει και με θέματα υγείας. Ο Ποσειδώνας σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που λέμε και με αυτό που λέμε ψυχοσωματικά, δηλαδή μου φταίνε διάφορα πράγματα στη ζωή μου, μπορεί να είναι είμαι σε ένα χώρο δουλειάς που δεν με εμπνέει, δεν νιώθω ότι με αξιοποιούν σωστά, και όλο αυτό το πράγμα, επειδή από την άλλη πλευρά έχω την ανασφάλεια μην τη χάσω τη δουλειά, μην μείνω χωρίς δουλειά, μένω σε ένα περιβάλλον που τελικά καταλήγει να γίνεται τοξικό. Μάλιστα. Και όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και βγαίνει σταδιακά στο σώμα μας. Οπότε προσοχή. Θέλει μία προσοχή εκεί και θέλει και μία προσοχή γενικότερα και σε ό,τι έχει να κάνει και με φάρμακα, επειδή είναι στον τομέα της υγείας, δηλαδή προσέξτε τις συνταγές, τις οδηγίες, μην εμπιστεύεστε, επειδή παίρνει ένα φάρμακο η Κατερίνα, ας το πάρω κι εγώ, επειδή έκανε καλό στην... Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ναι, το ξέρετε, έτσι. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Προσοχή και λοιπόν, ωραία. Και έχω και ωραία νέα για τους Σκορπιούς, γιατί ο Ποσειδώνας τους κάνει μια πολύ αρμονική όψη και μέσα από ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι και είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον έρωτα. Και ανάλογα τώρα με το πότε είστε γεννημένοι, άλλοι το έχετε ήδη ζήσει, άλλοι μπορεί να το ζήσετε φέτος. Κυρίως οι γεννημένοι από τις 3-4 Νοεμβρίου και μετά και χοντρικά μέχρι τις 9-10 Νοεμβρίου, για το 18 μιλάμε τώρα, μπορεί να συναντήσετε αυτό που λέμε το μεγάλο έρωτα. Και επίσης, γενικότερα, μπορεί η σχέση σας αυτή την περίοδο αυτής της χρονιάς να είναι λίγο πιο αγαπησιάρικες, λίγο πιο τρυφερές, για όσους ήδη έχετε βρει το μεγάλο έρωτα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να έρθει ένα παιδί, και αυτό να είναι ένας μεγάλος έρωτας στη ζωή σας, ή μπορεί να έχετε... Παρακαλώ. Ο Δημήτρης Σταματοπλούς, ο σκηνοθέτης μας, είναι Σκορπιός. Εντάξει. Το ζει και με ο άνθρωπος το ζει κάθε φορά όπως όλοι μας το ζώδιό μας. Αυτό. Με κάθε δεκαήμερο. Και τώρα έλεγε καλώς το μου, το κρύβουρ το παιδάκι. Κατάλαβες αυτό. Αλλού. Λοιπόν... Πάμε, δεν θα προλάβει λοιπόν, η γυναίκα. Αυτά για τους Σκορπιούς. Γενικώς για είναι να μια καλή επιρροή αυτή. Είπαμε έρωτες, δημιουργικότητα επίσης και εννοείται για όσους μπορεί να κάνετε και επαγγέλματα που έχουν μέσα το στοιχείο της καλλιτεχνίας ακόμα καλύτερα, γιατί θα έχετε και μεγαλύτερη έμπνευση, Δημήτρη. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Για τους τοξότες, ο Ποσειδώνας είναι μέσα σε ένα κομμάτι, τους επηρεάζει πιο πολύ. Επηρεάζει σαφώς αυτούς που είναι γεννημένοι μετά τις 5 Δεκεμβρίου για το 18. Εσείς με το κύμα θα πάτε αυτή τη χρονιά, εννοώ ότι αφήστε τις πολύ μεγάλες προσδοκίες, δεν είναι η κατάλληλη χρονιά για να κάνετε πολύ σοβαρές επενδύσεις. Αυτό ισχύει και για ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, αυτό ισχύει και για ό,τι έχει να κάνει και με το χώρο του σπιτιού και της οικογένειας. Και μάλιστα μπορεί να υπάρχουν διάφορα θέματα που ενδεχομένως αφορούν το σπίτι ως ακίνητο. Προσέξτε λίγο περισσότερο λοιπόν εσείς. Δεν είναι μια καλή χρονιά για να πείτε αγοράζω ένα σπίτι. Είναι μια χρονιά που θα πρέπει να περιμένετε λίγο, να ξεκαθαρίσετε το τοπίο και τις πολύ σημαντικές αποφάσεις σας, είτε είναι περί σχέσεων, είτε είναι περί καριέρας, να τις αφήσετε για την επόμενη χρονιά που θα είναι λίγο το μυαλό πιο ξεθολωμένο. Οι τοξότες, γιατί επηρεάζεστε πιο πολύ από αυτή την επιρροή και μάλιστα σε μία όψη που στην αστρολογία λέμε ότι είναι πιο απαιτητική, είναι μια πιο δυσαρμονική όψη. Ευτυχώς την πέρασα.
Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις τον Ποσειδώνα και να σε επηρεάζει με τετράγωνο. Γιατί σου δημιουργεί μια τεράστια σύγχυση. Όμως, αν το ξέρεις από πριν, δηλαδή και αυτούς που λέμε τώρα τους τοξότες μετά τις 5 Δεκέμβρη, αν το ξέρεις, δεν πας να κάνεις λάθη. Μάλιστα.